Το The Sinking City είναι ένα τρίτου προσώπου περιπέτεια thriller game εμπνευσμένο από τα έργα του Αμερικάνου συγγραφέα τρόμου Lovecraft. Είναι το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο έργο μέχρι σήμερα όσον αφορά το gameplay, την ιστορία και τη συνολική εμπειρία που στοχεύει η εταιρεία. Το game χτίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες, ανοιχτό κόσμο, ανοιχτή έρευνα, Lovecraft που καθορίζουν το πώς θα παίζει ο παίκτης. Το The Sinking City λαμβάνει χώρα στη φανταστική πόλη Oahu της Μασαχουσέτης που βρίσκεται στο διάσημο American Roaring Twenties. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό και συχνά ρομαντικό χρονικό διάστημα στο ιστορικό των ΗΠΑ. Υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, άνοδος καταναλωτισμού, τζαζ, απαγόρευση, γκάνγκστερ και εθνοτικές συγκρούσεις. Εκτός αυτού, το Oakmont είναι ένα πολύ περίεργο μέρος με το δίκαιο μερίδιο των σκοτεινών και απειλητικών μυστικών. Η πόλη έχει απομονωθεί από την υπηρετική χώρα από την ίδρυσή της τον 17ο αιώνα. Οι ντόπιοι κάτοικοι δεν αγαπούν τους ξένους και προστατεύουν τους κανόνες και τις παραδόσεις τους. Μετά την κληρονομιά των Βίκινγκς και των Ινδιάνων που ζούσαν σε αυτές τις χώρες, ασκούν συχνά συγκλονιστικά θρησκευτικά, τελετουργικά και τελετές. Η απομόνωσή τους και η έλλειψη εμπιστοσύνης των αλλοδαπών ενισχύονται μόνο από τη συνεχιζόμενη καταστροφή που διερριγνύει την πόλη. Οι περισσότεροι δρόμοι στο Oakmont είναι θαμμένοι κάτω από μια μυστηριώδη πλημμύρα που ήρθε σαν από το πουθενά. Η καταστροφή έχει ήδη φάει πάρα πολλές ζωές, υπογραμμίζοντας την αδυναμία της τοπικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ωστόσο, η τρομερή ανθρωπιστική κρίση δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Κάτι τρομακτικό ήρθε με την πλημμύρα. Φοβερά τέρατα περιπλανιούνται τώρα στους δρόμους του Oakmont, βυθίζοντας την πόλη σε τρέλα και απογοήτευση. Οι ντόπιοι λένε επίσης ότι μπορούν να αισθάνονται συνεχώς την παρουσία από κάτι πολύ πιο ανησυχητικό, μια μεγάλη ακατανόητη δύναμη που οδηγεί σιγά σιγά τον καθένα σε τρέλες. Οι παίκτες θα βιώσουν το The Sinking City μέσα από τα μάτια ενός ειδητικού ανακριτή, ο οποίος φτάνει στην πόλη εν μέσω της καταστροφής. Η εξερεύνηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι του game, γι' αυτό αποφασίσαμε να φτάσουμε στον ανοιχτό κόσμο. Μην κάνετε κανένα λάθος όμως, το Oakmont δεν είναι ένα sandbox όπου οι παίκτες θα μπορούν να βρουν τον δικό τους τρόπο για να διασκεδάσουν. Ούτε είναι απλώς ένα υπόβαθρο για την κύρια πλοκή. Στην πραγματικότητα είναι ένα θεμέλιο για τη μη γραφική αφήγησή μας, καθώς και για τον κεντρικό μηχανισμό παιχνιδιού σε ανοιχτή έρευνα. Οι φανατικοί γνωρίζουν καλύτερα για τα παιχνίδια Sherlock Holmes, μια σειρά detective που βασίζεται στη διέστηση, την παρατήρηση και την ευφυΐα του παίκτη για την επίλυση των εγκλημάτων. Η επιλογή είναι δική σας. Το game αφήνει στην κρίση του παίκτη να αποφασίσει πώς θα κινηθεί. Σας δίνεται η ελευθερία να κάνετε τις δικές σας επιλογές ενώ ξεδιπλώνετε τα μυστήρια αυτού του περιστρεφόμενου κόσμου. Και αν πάει κάτι στραβά, έχετε τα όπλα σας. Το να πυροβολήσετε κάποιον ή κάτι στο πρόσωπο μπορεί επίσης να αποδειχθεί απαραίτητο. Απλά θυμηθείτε πολύ συχνά ο ερευνητής μας είναι ασθενέστερος από τον εχθρό και οι μάρτυρες υπερφυσικών όντων ή της θέλησης των συμβάντων μπορούν εύκολα να προκαλέσουν τρέλα. Η παραφροσύνη είναι ένα μεγάλο μέρος του σύμπαντος Lovecraftian. Ο διάσημος συγγραφέας έγραψε για πράγματα που ποτέ δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε και αυτό θα μας τρελαίνει. Ο Sherlock Holmes είναι το αντίθετο, απόλυτη λογική και σαφήνεια του νου. Όταν οι δύο αντιφατικές προσεγγίσεις συνδυάζονται, εμφανίζεται η πόλη The Sinking City.